Οι βασικοί στόχοι της ομάδας είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια με μια αξιοπρεπή παρουσία για ένα μπάσκετ που να το χαίρεται όλος ο κόσμος. Από τον κόσμο περιμένω να αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια που γίνεται. Ήδη και πέρσι την αγκάλιασε ιδιαίτερα που διοργανώθηκε πάλι εδώ στην Κύπρο. Έτσι, παρόλο που είναι καλοκαίρι, θεωρώ ότι ο κόσμος αγαπάει τον μπάσκετ και θα είναι δίπλα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Εγώ σαν νέος τοπονισμένος, αρκετά ενθουσιασμένος από την προσπάθεια που γίνεται, αρκετές νεαρές καλαθοσφαιρίστριες μέσα στην κλίση μου. Καθημερινά γίνεται ένας αγώνας μεγάλος από τις παίκτριες για να κερδίσουν μια θέση στην τελική δωδεκάδα. Θεωρώ ότι είμαστε ήδη στην τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας και θεωρώ ότι ένα μήνα πριν είμαστε σε πολύ άλλο στάδιο. Θα έρθει γιατί αγαπάει τον μπάσκετ, θα έρθει γιατί πρέπει να στηρίξει, αγωνίζεται η Κύπρος, πρέπει να στηρίξει τα κορίτσια και είναι ενδιαφέρον το γυναικείο μπάσκετ και είναι ενδιαφέρον για να το παρακολουθήσεις, να έρθεις με την οικογένεια σου σε μια γιορτή της Καλαθόσφαιρας, να απολαύσεις ένα ωραίο Σαββατοκυριακό, να δεις την εθνική να πέσει. Η στόχη της ομάδας μας είναι να παίξουμε ένα όμορφο μπάσκετ, να κερδίζουμε κάθε αγώνα και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, πρέπει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Αν και είναι καλοκαίρι, θεωρώ ότι ο κόσμος θα είναι στο γήπεδο. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το γυναικείο άθλημα που η Ομοσπονδία κάνει μια προσπάθεια και με τη δεύτερη συνεχόμενη φορά να διοργανώσει αυτήν την διοργάνωση εδώ στην Κύπρο, ούτως ώστε να προωθήσει το γυναικεία καλαθόσφαιρα. Έτσι, εγώ θα έλεγα σε όλες τις οικογένειες και ειδικά στις οικογένειες που έχουν και κορίτσια να έρθουν να παρακολουθήσουν το τουρνουά και θα περάσουν πολύ καλά.